Σε πανψηφή εκλογή του Επισκόπου Κνωσού Προδρόμου σε Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, προχώρησε σήμερα η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την ενθρόνηση του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου. Οι ιεράρχες του νησιού κατήρτισαν το τριπρόσωπο που αποτελούνταν από τον Αρχιμανδρίτη Παρθένιο Καλυβιανάκη από το Ρέθυμνο, ο οποίος έλαβε 6 ψήφους, τον Αρχιμανδρίτη Νικόδημο Κατρίνη από την Νεάπολη που έλαβε 5 ψήφους και τον Επίσκοπο Κνωσού Πρόδρομο, ο οποίος έλαβε 8 ψήφους και εντός του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά εξελέγει νέος Μητροπολίτης. Έδωξε το Αγίο Πνεύμα τη Καημή τη συγκροτούση την Ιεράν Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης. Το άκουσμα του ονόματος προκάλεσε αίσθημα χαράς σε όσους βρίσκονταν έξω από το Μητροπολιτικό Ναό, του οποίου οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα μετά την ανακοίνωση από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Και εξελέγει Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, πανψηφί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού, κύριος Πρόδρομος. Ο μέχρι πρότινος Επίσκοπος Κνωσού διαδέχεται στη Μητρόπολη Ρεθύμνης τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο που διακόνησε επί 12 έτη. Για το λόγο αυτό, στο μικρό μήνυμα, αμέσως μετά την εκλογή, το κλίμα ήταν συγκινητικό, με τον Αρχιεπίσκοπο να ζητά από τον νέο Μητροπολίτη να αφουγκραστεί τους πιστούς και τον νέο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου με δάκρυα στα μάτια να δεσμεύεται για πίστη, αφοσίωση και αγάπη στα νέα του καθήκοντα. Εξέλεξε τη σεβασμιότητά σου, νέο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, δια πανψηφίας τούτο σου αγγέλο και σου ζητώ να αποδεχθείς το επίταγμα της Εκκλησίας. Πλέον από άλλη θέση στο ίδιο τούτο τραπέζι καλούμε εντονότερα να συνεχίσω αυτή τη διακονία αυτής της ευλογημένης Εκκλησίας, με πνεύμα ενότητας, με πνεύμα αγάπης, με πνεύμα θυσίας, έτσι όπως το έμαθα κοντά σε όλους εσάς, έτσι όπως το βίωσα κοντά στον πολυσέβαστο γέροντά μας κύριον Ειρηναίο, στο δωμάτιο του οποίου στάθηκα αυτές τις στιγμές προσευχητικά μαζί του, παίρνοντας δύναμη από τη δύναμή του. Τη διαδικασία εκλογής και τη διαδικασία του μικρού μηνύματος ακολούθησε το μεγάλο μήνυμα στον Άγιο Μινά. Είναι άξιος και Κύριος ο Θεός, τιμάται το εμπιστευμένο λογικό αυτού τιμήνου και εις νομάς ο Κυρίος οδηγητήσε. Κατά το μεγάλο του μήνυμα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ο νέος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο και τους ιεράρχες του νησιού που τον εξέλεξαν παψηφί, επισημένοντας ότι το βάρος της ευθύνης να διακονήσει όσο το δυνατό καλύτερα τη Μητρόπολη Ρεθύμνου θα είναι ο μεγάλος στόχος του. Ιδιαίτερη συγκίνηση επικράτησε όταν ο ηγούμενος της Μονής της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, που εκάρει μοναχός ο νέος Μητροπολίτης Ρεθύμνου, έσπευσε να τον συγχαρεί.